επειδή είναι ένα θέμα το χωροταξικό, δηλαδή τα όρια των νέων δήμων, το οποίο έχει κάποια αξία, ειδικά όσον αφορά τις συζητήσεις που γίνονται στην τοπική κοινωνία. Εάν θέλετε την προσωπική μου άποψη, πολύ μεγαλύτερη αξία έχει να διεκδικήσουμε όρους και προϋποθέσεις για την καλύτερη λειτουργία των ΟΤΑ, και εδώ να ξέρετε ότι όποια και αν είναι τα διοικητικά όρια, σίγουρα θα μπορούμε να λειτουργήσουμε καλύτερα. Δεν είναι όμως ένα θέμα το οποίο σαφώς και θα πρέπει να μας απασχολήσει. Και είναι ένα θέμα το οποίο έχει ιδιαίτερη αξία για τους δημότες και για μας. Και επικαλούμενος την φιλοσοφία του προγράμματος Καλλικράτη, το οποίο σελίδα 5 λέει ότι το πρόγραμμα Καλλικράτη προχωράμε στον συνολικό επανασχεδιασμό των επιπέδων διακυβέρνησης σε μια νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Μια αρχιτεκτονική που οργανώνει την άσκηση της εξουσίας με όρους διεύρυνσης, της συμμετοχής του πολίτη και εμπάθησης της δημοκρατίας, αλλά και ανάδειξης του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών, των κοινωνικών οργανώσεων και του εθνικισμού. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι αν θέλουμε να εμβαθύνουμε στη συμμετοχή του δημότη στις αποφάσεις του Δήμου, το θέμα των νέων ορίων του Δήμου, πιστεύω, και βέβαια βαθιά δημοκρατικά το πιστεύουν όλοι μας, ότι είναι ένα θέμα θα πρέπει να το αποφασίσουν οι δημότες μας. Δική μας θέση και πρόταση είναι να προχωρήσουμε σε τοπικό δημοψήφισμα σε σχέση με τα όρια, με την θέση του Δήμου, τη θέση των Δημοτών, όσον αφορά τη συνένωση του Δήμου Φιλίππων ή όχι. Λοιπόν, καταρχήν, σε σχέση με τον Καποδίστρια 2 και σε σχέση με τον Καλλικράτη. Επειδή ακούστηκε ότι ρυθμίζει κάποια θέματα καλύτερα, ούτε το ένα σχέδιο, ούτε το άλλο σχέδιο καλύπτει βασικές ανάγκες των Δήμων. Όσον αφορά τον αριθμό των Δήμων, επειδή αναφερθήκατε, πάνω κάτω αναφέρονται στους ίδιους του ίδιου αριθμού. Μέχρι 370 έλεγε ο ένας, ο άλλος έβγαζε 384, θυμάμαι. Άρα λοιπόν, δεν μπορούμε να κάνουμε μια σύγκριση να πούμε ότι ο Καλλικράτης είναι καλύτερος του Καποδίστρια ή ο Καποδίστρια είναι χειρότερος του Καλλικράτη. Ένα βασικό για να καταλάβετε και να πω ότι. Ένα βασικό. Δεν καταλαβαίνω το ένα, το ίδιο δεν το καταλαβαίνω. Αναφέρω σχέδιο το σχέδιο. Για σχέδιο. Λοιπόν, όσον αφορά το αν υπεκφεύγω ή δεν υπεκφεύγω, καθόλου. Απολύτως καθόλου. Γιατί καταρχήν δήλωσα ότι η δική μου η άποψη. Και όταν ασχολείστε με τα κοινά και με τις διαδικασίες του Δήμου, το καταλαβαίνετε όλοι σας. Είναι ότι θα πρέπει να λυθούν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργικότητα των Δήμων, που έχουν να κάνουν με την ορατότητα των αποφάσεων τους, που έχουν να κάνουν με τις αρμοδιότητές τους. Φανταστείτε ότι σήμερα υπάρχει ένας άνθρωπος στην Αθήνα, σε ένα γραφείο, ο οποίος χωρίς ποτέ να έχει έρθει και να έχει επισκεφτεί την περιοχή μας, αποφασίζει από την καρέκλα του το τι θα γίνει στο Δήμο Φιλίππων. Εγώ αυτό δεν το δέχομαι. Όταν μιλάμε για αυτοδιοίκηση, μιλάμε πραγματικά για αυτοδιοίκηση. Μπορεί λοιπόν ένας υπάλληλος σε ένα υπουργείο να τρενάρει οποιοδήποτε λόγο ένα οποιοδήποτε θέμα το οποίο αφορά τον Δήμο Φιλίππων. Ξέρετε τι μου έλεγε μία υπάλληλος όταν ήθελε να κόψει τμήματα της αποχέτευσης που θέλουμε να κάνουμε στις κοινωνίδες. Εγώ δεν ανεβαίνω επάνω και δεν πιστεύω στις φωτογραφίες σας. Και όταν τις λέγανε οι συνάδελφοι για μάνα, θα ανέβουμε εμείς, ούτε σας πιστεύω. Μπορώ λοιπόν εγώ να βασιστώ σε ένα κράτος, σε κάποιες υπηρεσίες ενός υπουργείου για να αναπτύξω την περιοχή μου. Όταν δεν δέχονται να ανέβουν για να δουν την πραγματικότητα, και όταν προσπαθούν να κόψουν για να κόψουν χρήματα για να δώσουν κι αλλού. Βεβαίως. Αυτή είναι η ουσία της διοικητικής μεταρρύθμισης. Η ουσία της διοικητικής μεταρρύθμισης είναι να αποφασίσουμε εμείς για τον εαυτό μας. Αυτό σημαίνει αυτοδιάθεση, αυτοδιοίκηση και να μας ελέγξουν όσο θέλουν. Να βάλουν οι χείλοι στο επίπεδο του μηχανισμού, αλλά να μας αφήσουν να αποφασίσουν για την περιοχή μας. Πόσα χρόνια το αναψυκτήριο ήταν στην κατάσταση που βρισκόταν. Γιατί ένας υπάλληλος έκρινε ότι έπρεπε να γίνει ή δεν έπρεπε να γίνει, να το δει. Έπρεπε να πάει η διοίκηση τότε ή οποιαδήποτε διοίκηση 20 φορές
για να πείσει κάποιον άνθρωπο ότι αυτός ο τόπος για μας είναι ζωτική σημασία. Γιατί ένας άνθρωπος έμεινε στην Αθήνα και δεν ήξερε τι γινόταν εδώ πέρα. Άρα λοιπόν, μιλάμε για τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά όλα τα υπόλοιπα αλλού. Όχι. Εγώ, για μένα, αυτό είναι ουσιαστικό. Και αν μπορούμε να αποφασίσουμε πραγματικά για τον τόπο μας, γιατί δεν είμαι εκφεύγω, τότε πραγματικά ελάχιστη σημασία έχουν τα διοικητικά όρια. Ελάχιστη. Τα διοικητικά όρια δεν θα μας πάρουν τα σπίτια μας, να μας τα πάρουν από εδώ, να μας τα πάνε εδώ. Εδώ θα είναι. Τα προβλήματά μας θα αντιμετωπίζονται πάλι. Γιατί θα μπορούμε να τα λύνουμε μόνοι μας. Όχι γιατί θα πρέπει να περιμένουμε 15 χρόνια να εντάξουμε ένα κομμάτι στο σχέδιο. Μα αφού το αποφασίσαμε, τι θα περιμένουμε. Μελέτες κοντρα μελέτες, κοντρα μελέτες, κοντρα μελέτες, το προβλήμα. Και όχι τον ένα, και όχι την κοιτάδη υπάλληλος. Πού είναι η αξία μας. Πού είναι η δυνατότητα να αποφασίσουμε για το δικό μας τον τόπο. Άρα λοιπόν, εγώ επιμένω ότι πρέπει να πάμε σε δημοψήφισμα, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε μόνο εμείς γνώμη για αυτό το θέμα. Μπορούν να έχουν γνώμη και όλοι οι υπόλοιποι. Και όπως καλά είπε, εγώ αλλιώς το κατάλαβα και εσύ. Όπως καλά είπατε, δεν μας εκλέξανε για να αποφασίσουμε για τα όρια ή για τις συνεννώσεις. Ηθικά τουλάχιστον. Άρα λοιπόν, οφείλουμε να τους ρωτήσουμε. Και επιτέλους, επειδή εγώ δεν πιστεύω ότι σχεδιάζουμε το πολιτικό μας μέλλον, κανένας από εμάς. Εγώ πιστεύω στην πραγματική, το θεωρώ προϋπόθεση. Ανεξάρτητα από την συμπεριφορά του καθενός. Το θεωρώ προϋπόθεση ότι η συμμετοχή σας εδώ σημαίνει ότι ασχολείστε με το καλό του τόπου. Άρα λοιπόν, ελάχιστη σημασία έχει το πολιτικό μέλλον. Όλοι το επιθυμούμε. Αλλά σε σχέση με ένα τέτοιο ερώτημα, πολλοί διαρωτούμαστε για κάποια πράγματα. Το δημοψήφισμα δεν θα επιτρέψει, αν κάποιοι υπάρχουν, δεν θα επιτρέψει κανένα να σχεδιάσει το πολιτικό του μέλλον. Γιατί ακούστηκε. Άρα λοιπόν, ας κάνουμε δημοψήφισμα. Να αποφασίσει ο τόπος για το μέλλον του και όχι εμείς για το πολιτικό μας μέλλον. Και σου κάνω να πεις όσον αφορά τα χρονικά περιθώρια που βάζετε. Δεν το κατάλαβα. Ο νόμος θα ψηφιστεί Απρίλιο. Ο νόμος θα ψηφιστεί Απρίλιο. Ο διάλογος. Μα γι' αυτό κάνουμε το δημοψήφισμα. Για να κατέβουμε στον κόσμο και να κάνουμε διάλογο. Κατεβείτε στον κόσμο και συζητήστε τις απόψεις σας. Όποιος πιστεύει ότι πρέπει να μείνουμε μόνοι μας, ας εξηγήσει στον κόσμο γιατί πρέπει να μείνουμε μόνοι μας. Όποιος πιστεύει ότι πρέπει να συνομωθούμε, ας εξηγήσει στον κόσμο γιατί πρέπει να συνομωθούμε. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία, σαφώς και θα μπορούμε να συζητάμε με την κοινωνία. Οργανώστε. Οργανώστε συζητήσεις. Μαζέψτε τον κόσμο. Συζητήστε το. Δεν είναι ένα σοβαρό θέμα το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε με τον κόσμο. Το ουσιαστικότερο, το σοβαρότερο. Το σοβαρότερο θέμα. Επιλέγουμε το μέλλον μας πλέον. Είναι μια απόφαση με την οποία επιλέγουμε το μέλλον μας. Αν θέλουμε να αποκτήσουμε μια μορφή ενός αγροτικού δήμου ή αν θέλουμε να αποκτήσουμε τη μορφή ενός τουριστικού δήμου. Από αυτά τα κριτήρια. Να τα συζητήσουμε με τον κόσμο. Εάν δεν τα συζητήσουμε με τον κόσμο, και η ευκαιρία είναι το δημοψήφισμα. Κάτι δεν πείτε τον κόσμο. Γιατί αυτός δεν έχει δικαίωμα να πει την άποψή του. Και γιατί πρέπει οπωσδήποτε η δική μας η άποψη να είναι η ορθή. Δεν το κατάλαβα. Σαφώς και θα ζητήσουμε από τον κόσμο να σεβαστεί την άποψη όλων των δημοτικών συμβούλων. Γιατί η άποψη που θα εκφράζει ο δημοτικός σύμβουλος ή οποιοδήποτε θα είναι καλή την πίστη για το καλό του τόπου. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ωστόσο η κοινωνία θα αποφασίσει. Με αυτόν τον τρόπο ρωτάμε και την τοπική κοινωνία και βεβαίως δοκιμάζουμε και τις εντοχές του Καλλικράτη για να δούμε αν πραγματικά εννοεί αυτά που λέει, γιατί αν πραγματικά πιστεύει στην εμπάθηση της δημοκρατίας στην τοπική κοινωνία, τότε οφείλει να κάνει δεκτό και το δημοσίευμα που θα προκύψει από το Δήμο Φιλίππου. Ενημερωτικά.